αλλάξουμε κλίμα. Νικητής, παρά το γεγονός ότι έσπασε το πόδι του, κατάφερε να βγει ο Έλληνας αθλητής στον αγώνα του με τον Αμερικανό μέσα στη σιδερένιο κλουβί ο σύγχρονος μονομάχος. Πρόκειται για ένα νέο άθλημα που έχει τις ρίζες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πόρτα στο κλουβί ριγκ κλείνει. Ο Έλληνας μαχητής με το μαύρο σόρτς επιτίθεται. Στα 10 δευτερόλεπτα όμως σπάει το πόδι του. Ακριβώς εδώ. Τη στιγμή που κλωτσά τον αντίπαλο του χαμηλά. Και έσπασε το μοστιτό του, θα μετατάξει το κοκαλό μου. Ο αντίπαλος το καταλαβαίνει. Προσπαθεί να τον τζακίσει. Ο Αμερικανός κάνει την αντεπίθεση. Όμως μέσα στο κλουβί δεν υπάρχει πόνος. Ο 27χρονος Έλληνας χτυπά. Ξέρει ότι δεν θα αντέξει περισσότερο από ένα λεπτό με το ένα πόδι σπασμένο. Γροθιές στο κεφάλι. Το σπασμένο πόδι καταφέρνει να τσακίσει τον αντίπαλό του. Είναι ακόμα ζεστός. Ο πόνος μένει έξω από τα σίδερα. Πανηγυρίζει. Όμως λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι γιατροί επιβεβαιώνουν ότι χρειάζεται εγχείρηση στο πόδι που έχει υποστεί συντριπτικό κάταγμα. Έφυγα από το κλουβί περπατώντας. Δεν ήθελα να δείξω ότι